13 του μηνός ξεκινάνε οι επίσημες χειμερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι εκτόσεις είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε καταστήματος, εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες, το περιθώριο κέρδους ή το πόσο πρόβλημα αντιμετωπίζει μια επιχείρηση έτσι ώστε να ρευστοποιήσει τα εμπορεύματά της. Εκτιμώ ότι οι εκτόσεις θα είναι όπως είναι τα τελευταία χρόνια υψηλές, ένα 30, 40 ή και 50% θα είναι αυτό που θα είναι το σύνηθες. Αυτό που έχω να πω για το καταναλωτικό κοινό είναι αυτό που λέω πάντα, να βγει, να κάνει έρευνα αγοράς και να προσέξει τις αγορές τους. Άμυρος ευθυνών δεν είναι κανένας. Πρέπει να γνωρίζουμε τι αγοράζουμε. Υπάρχει μια σταθεροποιημένη κατάσταση, όχι ότι αυτό βέβαια είναι στα σύν της αγοράς, γιατί μιλάμε για μια κρίση η οποία διανύει το τρίτο ή τέταρτο έτος. Το τρίτο έτος σίγουρα στην επαρχία. Άρα και αυτή η σταθερότητα δεν είναι κάτι θετικό. Κάποιες επιχειρήσεις είχαν ένα σχετικό προβάδισμα, πλεονέκτημα όσον αφορά την αγοραστική κίνηση, αλλά κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Είναι σίγουρο και προφανές, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, από τη στιγμή που η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί, τα εισοδήματα είναι χαμηλά, να προσπαθούν οι καταναλωτές να βρουν ευκαιρίες έτσι ώστε να ψωνίσουν σε πιο καλές τιμές. Πράγμα που θα το κάνουν και τώρα στις εκτόσεις. Φαντάζομαι ότι στις εκτόσεις και ειδικά το πρώτο διάστημα όπως γίνεται κάθε χρόνο ότι θα είναι πιο δυνατό σε κατανάλωση. Έχετε παρατηρήσει σε περίοδο που δεν έχουμε εκτόσεις ότι ο κόσμος προτιμά και επιλέγει μόνο τις προσφορές από καταστήματα? Αυτό είναι σχετικό. Πάντα η σχέση τιμής προϊόντος είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Και γίνεται ακόμα δελεαστικότερο αν έχετε δει όταν κάποια επώνυμα εντός εισαγωγικών προϊόντα πιο αναγνωρίσιμα, για να το πω σωστά, μπαίνουν σε κάποιες προσφορές, σε κάποιες καλύτερες τιμές, το καταναλωτικό κοινό να σπέβδει να τα βρει. Άρα η τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν για τα ενοίκια. Σε τι επίπεδα βρίσκονται πλέον? Είπαμε ότι και πέρσι ήταν ακόμα υψηλά. Φέτος πώς είναι τα πράγματα? Ναι, με τα ενοίκια είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ στην πόλη μας. Πάντα είχαμε ψηλά ενοίκια. Υπήρξε μια πτωτική τάση. Έγιναν προσπάθειες και από τον Εμπορικό Σύλλογο και από το Επιμελητήριο. Αλλά οι πεζόδρομοι έφεραν και κάποιες διαφορετικές προσδοκίες στους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αυξητική τάση τουλάχιστον στα μέρη που έχουν υποστεί ανάπλαση. Τώρα αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που θέλει περισσότερη συζήτηση, αλλά όσον αφορά την ερώτησή σας για την άνοδο των ενοικίων, υπάρχει μια μικρή τάση λόγω του ότι δεν γίνεται, άμα υπήρχε η δυνατότητα οικονομική θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη εκτιμώ, αλλά υπάρχει μια τάση είτε σταθερότητας είτε αύξησης. Κοιτάξτε να δείτε, κάναμε μια έρευνα πάλι. Ξέρετε ότι κάθε Ιούνιο γίνεται μια έρευνα η οποία αφορά τα κλειστά καταστήματα της πόλης. Πλέον δεν δημοσιοποιήθηκε γιατί είναι στοιχεία που δεν έχουν πλέον να... Υπάρχει μια σταθερότητα καταρχήν να σας πω. Δηλαδή η μεταβολή από το 2012 στο 2013 είναι της τάξης του 2%, άρα είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου μεταβολή. Υπάρχει μια σταθερότητα, μια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει σε αυτό που είπατε, δηλαδή ότι εκτός κέντρου, περιφερειακά δηλαδή, υπάρχει μια τάση για πιο κλειστά καταστήματα. Τώρα, όσον αφορά τις Κυριακές, εδώ με τον καινούριο νόμο υπάρχει μια Κυριακή μέσα από τις 7 που προβλέπει ο νόμος έτσι ώστε τα καταστήματα να είναι προαιρετικά ανοιχτά. Αυτή η Κυριακή, σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, ο οποίος λέει ότι είναι η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, άρα οι εκτόσεις ξεκινάνε 13, η πρώτη Κυριακή τους είναι η 19. Αυτή η Κυριακή
κάνοντας πάντα αυτό που κάνουμε εδώ στον Εμπορικό Σύλλογο της Τρίπολης, ρωτώντας τα μέλη τα οποία έχουν άμεση σχέση με το άνοιγμα του καταστήματος, δηλαδή ένδυση, υπόδηση, ό,τι έχει να κάνει με την αγορά της πόλης στο κέντρο και όχι περιφερειακά. Ρωτήσαμε πάλι λοιπόν και αυτή τη φορά, σε διαφορετικό κλίμα από τις προηγούμενες, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των μελών ζητήσαν την Κυριακή αυτή να είμαστε ανοιχτά. Έτσι λοιπόν, 19 του μηνός τα καταστήματα της πόλης μας θα είναι ανοιχτά από τις 11 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Είναι μία σκέψη η οποία οι περισσότεροι, επειδή μίλησα με τους περισσότερους συναδέλφους, περισσότερο διερευνητική, δηλαδή να έχουμε ένα μπούσουλα, να δούμε αν και κατά πόσο αυτό εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό, εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση στο τζίρο μας. Δηλαδή ο πελάτης του Σαββάτου ή της Δευτέρας, αυτός είναι που θα έρθει την Κυριακή, αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε, αν υπάρξει μία ανταπόκριση από το κοινό, περισσότερο βαραίνει η απόφαση για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Καλούμε λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, αν νομίζει ότι τον εξυπηρετεί μια τέτοια περίπτωση, να το δείξει εμπράκτος, έτσι ώστε να δούμε, για να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υπάρχει κίνητρο, υπάρχουν εκπτώσεις, υπάρχουν προϊόντα, η αγορά διαθέτει τα πάντα. Ο νόμος αυτός είναι λάθος από τη σκέψη του μέχρι το σχεδιασμό του. Είναι σχεδιασμένος για συγκεκριμένο σκοπό, είναι για να εξυπηρετήσει την κατανάλωση στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, και όλα τα άλλα έχουν σχεδιαστεί με προχειρότητα. Το ένα είναι, να σας πω το προφανές, έτσι, όταν ξεκινάνε οι εκπτώσεις, η μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη είναι τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων. Άρα ο νόμος θα έπρεπε να προβλέπει την εκκίνηση των εκπτώσεων με Κυριακή, αν ήθελε να την ενδυναμώσει, συγγνώμη, και όχι μια Κυριακή η οποία είναι την 7η μέρα των εκπτώσεων. Άρα η Κυριακή που θα ήταν σωστό στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ανοιχτή θα ήταν η 12 του μηνός. Έτσι, θεωρώ ότι αυτό ξέφυγε και είναι πρόχειρος σχεδιασμός. Άλλο ένα που αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σε αυτό που με ρωτήσατε, είναι ότι ο Εμπορικός Σύλλογος, όπως και οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, στις 15 Δεκεμβρίου έδωσαν μία τάση να είναι κλειστά, γιατί απλώς εκτίμησαν, και πολύ σωστά θεωρώ, ότι δεν θα υπήρχε κίνηση. Πράγμα και το οποίο έγινε. Δηλαδή ανοίξανε κάποια πολυκαταστήματα, τα οποία αν θα κάνετε μία έρευνα θα δείτε ότι ούτε τα έξοδα δεν βγήκαν. Καταρχήν δεν είχαν μπει τα δώρα μέχρι τότε κτλ. Και θεωρήσαμε στην δυνατότητα που δίνει ο νόμος να ανοίξουμε στις 29 του μηνός, παίρνοντας άδεια από τον Αντιπεριφερειάρχη. Εκεί αντιμετωπίσαμε άλλη μία προχειρότητα του νόμου, ο οποίος θέλοντας σε κάποια στιγμή να χαϊδέψει τα αυτιά για τα πολυκαταστήματα, βάζοντας μέσα κριτήρια αλυσίδων ή καταστημάτων άνω των 250 τετραγωνικών, έγινε μία διάσπαση στην τοπική αγορά, γιατί μπορεί ο νόμος να ήθελε να φωτογραφίσει τα μεγάλα πολυκαταστήματα, αλλά 250 τετραγωνικά, τα οποία προσμετρώνται αποθηκευτικοί χώροι, πατάρια κτλ., απέκλειε αμέσως ένα 40% από τα καταστήματα της πόλης. 30 με 40% είναι η εκτίμηση του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ότι αποκλείονται από τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό όμως είναι στρεβλό. Πρώτον, δημιουργεί αντιπαλότητα ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Πράγμα το οποίο το ζήσαμε. Για να δουλέψει η αγορά, είτε είναι αλυσίδα, είτε είναι τοπικό κατάστημα, είτε είναι οτιδήποτε, η τοπική αγορά είναι ενιαία. Απαρτίζεται από όλες τις επιχειρήσεις. Για να δουλέψει σωστά λοιπόν η αγορά, πρέπει να είναι ανοιχτά όλα τα καταστήματα. Δεν μπορεί με τέτοιους πρόχειρους σχεδιασμούς να ζητάμε ανάπτυξη, να ζητάμε πράγματα τα οποία ευαγγελιζόμαστε και είναι μόνο στα χαρτιά. Θεωρώ απαράδεκτο και πρόχειρο αυτό το νόμο, το έχω τονίσει. Ρίχνω ευθύνες ακόμα και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που ανήκουν οι εμπορικοί σύλλογοι,
γιατί νομίζω ότι κοφεύοντας έπαιξε το παιχνίδι της κυβέρνησης, γιατί αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ακόμα και ο τελευταίος επιχειρηματίας, αν είχε ρωτηθεί, αυτά θα είχαν αποφευθεί. Και αυτές οι 7 Κυριακές είναι λάθος σχεδιασμός, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, δηλαδή ίσως να είναι η Κυριακή των Χριστουγέννων που υπήρχε πάντα. Είναι προτιμότερο, η αγοραστική δύναμη είναι μεγαλύτερη στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρά τη δεύτερη Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.